Καλησπέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας. Είναι η τρίτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που συμμετέχω. Έχει γίνει θεσμός πια το Energizing Greece, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δίνει τη δυνατότητα έτσι να πούμε δύο πράγματα για αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία σχεδιάζουμε να συμβούν στο μέλλον. 2023. Νομίζω η Ελλάδα του 2023 είναι διαφορετική και από την Ελλάδα του 2021, την πρώτη φορά που συμμετείχα. Και από την Ελλάδα του 2019 ακόμα περισσότερο. Τότε η Ελλάδα, νομίζω ότι ιδίως το 2019, ήταν μια χώρα η οποία τότε προσπαθούσε να καλωσορίσουμε και τον καλό το συντοπίτη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Βασαριού, καλός φίλος και ήταν και δήμαρχός μου μέχρι πριν λίγους μήνες. Λοιπόν, τώρα μαζί από την ίδια ομάδα προσπαθούμε έτσι να προχωρήσουμε την Ελλάδα παρακάτω και νομίζω θα κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά. Σαν τη δουλειά που έκανε και στο Δήμο και έκανε το Δήμο Τρικαίο να φαντάζει πολύ ελκυστικός και να είναι διαφημισμένος όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και εκτός της χώρας μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι το 2019, τότε που έχουν μεσολαβήσει περίπου 4 χρόνια και κάποιους μήνες από τότε, παραλάβαμε μια χώρα η οποία πραγματικά προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της. Ήταν μια χώρα, είχε περάσει μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση, αλλά ακόμα δεν είχαμε δει πού μπορούμε να φτάσουμε. Και θα πω, αν δούμε τα στοιχεία, ότι ήταν μια χώρα η οποία βρισκόταν ακόμα πολύ χαμηλά μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρώπης. Δηλαδή, να θυμίσω ότι η Ελλάδα τότε ήταν προτελευταία στην ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η Ελλάδα τότε είχε ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, είχε μια ανεργία στο 17%, είχε άμεσες ξένες επενδύσεις περίπου στα 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη. Και γενικά ήταν μια χώρα που κανείς δεν ήξερε πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Αναλάβαμε τον Ιούλιο του 2019. Και από τότε βεβαίως μεσολάβησε μια πανδημία, μεσολάβησε μια πληθωριστική κρίση που ξεκίνησε αρχικά λόγω της πανδημίας, στη συνέχεια τροφοδοτήθηκε από τον πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Στη συνέχεια αυτό προκάλεσε μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Αυτή πυροδότησε ακόμα περισσότερο την πληθωριστική κρίση που είχε ξεκινήσει από την διαταραχή των αλυσίδων παραγωγής και αξίας λόγω της πανδημίας και στο τέλος φτάσαμε να έχουμε και ένα δεύτερο πόλεμο. Παρόλα αυτά όμως, αν δούμε τι έχει κάνει σήμερα η Ελλάδα, θα δούμε ότι η Ελλάδα πρόσφατα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των τριών πρώτων χωρών στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την ετήσια ανάπτυξη οικονομίας της. Φέτος θα συμπληρώσουμε περίπου 2,5% ανάπτυξη. Του χρόνου εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 3%. Έχουμε μειώσει την ανεργία στο 10%, έχουμε δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας περισσότερες από το 2019, έχουν δημιουργηθεί 120.000 νέες επιχειρήσεις, νέες νομικές οντότητες από το 2019 έως και σήμερα. Μόνο το 2022 δημιουργήθηκαν 25.000 νέες επιχειρήσεις περισσότερες από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν διπλασιαστεί. Φτάσαν τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2022 αυξήθηκαν κατά 57% σε σχέση με το 2021, όταν στην Ευρώπη αυξήθηκε μόνο 1%. Αυξήθηκαν 1%. Άρα βλέπουμε μια χώρα η οποία τα βασικά, τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας δείχνουν ότι πάνε αρκετά ικανοποιητικά. Πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι πηγαίνει το 2019. Θα πει κάποιος, αυτό είναι αρκετό να μας κάνει να εφησυχάσουμε? Αυτό είναι αρκετό να μας κάνει να πούμε ότι πετύχαμε το στόχο μας? Όχι. Αυτό ίσα-ίσα δημιουργεί ακόμα περισσότερες ευθύνες, γιατί χρειάζεται πολλά χρόνια ανάπτυξης στο επίπεδο που θέλουμε. Δηλαδή, πολλά χρόνια να αναπτύσσει την οικονομία μας 3 και 4 φορές περισσότερο από τη γερμανική οικονομία ή από την μέση ευρωπαϊκή οικονομία, αν θέλουμε τελικά μετά από μερικά χρόνια να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε πραγματικά το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο διαβίωσης εδώ για την κοινωνία μας. Γι' αυτό λοιπόν η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τέτοιες συνθήκες ανάπτυξης, τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης ιστοδυνικές. Με έναν τρόπο βιώσιμο και με έναν τρόπο βεβαίως που θα προστατεύει και το περιβάλλον. Και εκεί λοιπόν η κυβέρνησή μας νομίζω ότι έχει βάλει τους θεμέλιους λίθους πραγματικά ώστε τα επόμενα χρόνια να συνεχίζουμε να βιώνουμε μια τέτοια εξέλιξη στην οικονομία που έχει αποτέλεσμα φυσικά και στην κοινωνία μας. Θα ξεκινήσω πολύ σύντομα με την ενεργειακή μετάβαση. Πρέπει να πούμε ότι το 2019, με το που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλαξε το δόγμα σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στη χώρα μας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
που να θυμίσω ότι συμμετείχε τότε το Σεπτέμβριο του 2019 ή τον Οκτώβριο του 2019 στην σύσκεψη του, στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα και εκεί ανακοίνωσε ότι πρόκειται, επρόκειτο τότε, να αποσύρουμε τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το 2028. Πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται φυσικά, εξελίσσεται έτσι ακριβώς όπως έχουμε σχεδιάσει και όχι μόνο, αλλά και λίγο νωρίτερα, εκτιμούμε ότι το 2025 οι λιγνητικές μονάδες θα αποσυρθούν και θα αντικατασταθούν, ήδη έχουν αρχίσει και αντικατίσταται, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βεβαίως σε αυτό πρέπει να πούμε ότι κάναμε ένα μικρό θαύμα τα τελευταία 4 χρόνια. Θα σας πω 2 νούμερα για να καταλάβετε. Το 2019 το 30% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό σχεδόν διπλασιάστηκε, έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει το 50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας σήμερα να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό πώς το πετύχαμε μέσα σε 3-4 χρόνια, όταν οι ΑΠΕ κατασκευάζονταν τα προηγούμενα 15 χρόνια στη χώρα, γιατί δεκαπλασιάσαμε το ρυθμό εγκατάστασης νέων ανανεώσιμων πηγών στη χώρα μας. Από 200 με 300 ΜΒ ΑΠΕ το χρόνο, τη τετραετία 2015-2019, φτάσαμε να κατασκευάζουμε και να συνδέουμε στο δίκτυο 1.700 ΜΒ το 2022, 2.000 περίπου ΜΒ το 2023 ΑΠΕ, 10 φορές παραπάνω συνδέουμε αυτό το διάστημα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βεβαίως αναβαθμίσεις στα δίκτυα, εγκαταστάσεις συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και βεβαίως ηλεκτρικές διασυνδέσεις με όλες τις γύρες χώρες και με τη Βόρεια Αφρική, με το νέο καλώδιο Ελλάδος-Αιγύπτου και βεβαίως ένα πολύ φιλόδοξο επίσης πρόγραμμα διασύνδεσης, απευθείας διασύνδεσης της Ελλάδος με την Αυστρία και τη Γερμανία μέσα από τα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εδώ ή που εισάγεται από τη Βόρεια Αφρική να εξάγεται και στην Βόρεια Ευρώπη και έτσι να γίνουμε καθαρή εξαγωγής ηλεκτρικής, πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η χώρα μας με τις διασυνδέσεις ηλεκτρικές, με τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου, οι οποίες ήδη έχουμε διπλασιάσει με τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, ξεκίνησε να χτίζεται η διασύνδεση φυσικού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία και βεβαίως έχουμε το FSRU στην Αλεξανδρούπολη και άλλο ένα νέο πλωτό τερματικό σταθμό στην Κόρινθο σε συνδυασμό με τη Ραβιθούσα. Πραγματικά έχει μετασχηματιστεί σε έναν ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και βεβαίως με μεγάλη αγωνία και προσδοκία περιμένουμε και τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια οικόπεδα στην νότιο-δυτική Ελλάδα, που η Exxon Mobil μαζί με την πρώην ΕΛΠΕ, σήμερα Ελληνική Ενέργεια, Hellenic Energy, αν θυμάμαι καλά, υλοποιούν και πραγματικά εκεί έχουμε προσδοκίες που άμα είμαστε λίγο τυχεροί, τότε μπορεί να ανακαλύψουμε κάτι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο, το οποίο θα μπορέσει να καλύψει όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές ανάγκες σε μεγάλο βαθμό σε φυσικό αέριο. Αυτά σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση, που είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί οι χώρες εκείνες οι οποίες θα έχουν βιώσιμη οικονομία και βιώσιμη κοινωνία, είναι εκείνες οι χώρες οι οποίες θα προετοιμαστούν γρήγορα και για να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα τα οποία προκαλούν την κλιματική αλλαγή, που είναι οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, αλλά και εκείνες οι χώρες οι οποίες θα μπορέσουν πολύ γρήγορα να προετοιμαστούν ώστε να προσαρμοστούν σε επιπτώσεις κλιματικής κρίσης. Και βεβαίως εμείς η Θεσσαλία δυστυχώς βιώσαμε για άλλη μια χρονιά μια τεράστια θεομηνία η οποία έπληξε την περιοχή μας εκεί. Πρέπει να σας πω ότι το νερό το οποίο έπεσε από τον ουρανό σε μια μισή μέρα ισοδυναμεί με 70 λίμνες του Μαραθώνα. Πέσανε περίπου 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η μέση χωρητικότητα της λίμνης του Μαραθώνα είναι περίπου 11 με 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα 8 δις με 11 εκατομμύρια, αν κάνετε τη διέρεση, θα δείτε ότι είναι περίπου 70 κάτι λίμνες του Μαραθώνα σε μια μισή μέρα. Αν αυτό το νερό έπεφτε στην Αθήνα, καταλαβαίνετε τι καταστροφές θα γίνονταν. Και αυτό δεν έγινε για πρώτη φορά. Πριν ένα χρόνο είχαμε τον Ιαννό, πριν 2 χρόνια για να είμαι ακριβής, που έπεσαν αντίστοιχες ποσότητες, αλλά σε μικρότερη περιοχή, αντίστοιχη ποσότητα νερού, αλλά σε μικρότερη έκταση και κατέστρεψε πάλι τμήμα της Δυτικής Θεσσαλίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται συνέχεια, μία στην Κρήτη, μία στη Χαλκιδική, μία στη Δυτική Ελλάδα, είναι μια καθημερινότητα. Και αυτή η καθημερινότητα είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τρόπο αποτελεσματικό, γιατί αυτή επηρεάζει τον τουρισμό, γιατί αυτή επηρεάζει την αγροτική παραγωγή, γιατί αυτή επηρεάζει την βιομηχανία της χώρας, επηρεάζει συνολικά την κοινωνία και απαιτεί και τεράστια ποσά χρηματικά, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημίες που προκαλούν αυτές οι καταστροφές. Άρα, πάνω εκεί κινείται η κυβέρνησή μας.
Βεβαίως, όπως είπα, ανέφερα και τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι μια σοβαρή πηγή εσόδων για την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αν συρριχθούμε στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να έχουμε ασφάλεια για βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης στις Δωδεινικές. Σίγουρα, επαναλαμβάνω, είναι η βασική πηγή ή μία από τις μεγαλύτερες, να το πω πιο σωστά, πηγές εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό και δημιουργεί φυσικά και πολλές θέσεις εργασίας, αν και σε μεγάλο βαθμό εποχιακές. Πρέπει όμως να στηρίξουμε πολύ τη βιομηχανία μας. Η βιομηχανία είναι εκείνη η οποία μπορεί να πάει τη χώρα μας μπροστά με ασφάλεια και με προβλεψιμότητα, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, και με ορατότητα. Έχει βιομηχανία η Ελλάδα? Γιατί πολλές φορές ακούω σε πάρα πολλά συνέδρια η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Η Ελλάδα παράγει πάρα πολλά πράγματα. Η βιομηχανία συμμετέχει περίπου στο 11% στο ΑΕΠ της χώρας. 15% είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε το 2030. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, σήμερα παράγει άρματα, όπως είπα, Leopard στην Μαγνησία. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει και κατασκευάζει και επισκευάζει καράβια μετά από πολλές δεκαετίες. Επισκεφθήκαμε πριν λίγο καιρό με τον Άνετο Γεωργιάδη τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Εκεί λοιπόν υπέγραψε η νέα εταιρεία, η Onyx, μια αμερικάνικη εταιρεία, ένα ομολογιακό δάνειο 120 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το DFC, τον Αμερικάνικο Χρηματοδοτικό Οργανισμό Ανάπτυξης, που για πρώτη φορά ενισχύει, δανειοδοτεί τέτοια επένδυση και μάλιστα και επένδυση στην Ευρώπη. Δύο πρωτιές για την Ελλάδα. Άρα κάτι βλέπουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα ναυπηγεία σβήνανε, πεθαίνανε. Από το 2018 και μετά, που ανέλαβε πρώτα τη Σύρο και τη συνέχεια στην Ελευσίνα, έχουν περάσει 500 πλοία και έχουν επισκευαστεί. Και έχουν ολοκληρωθεί βέβαια και έχουν και κατασκευαστεί από μηδενική βάση, από το μηδέν, κάποια μικρότερα πλοία, μεταξύ των οποίων και τα πολεμικά μας πλοία μετά από καιρό βεβαίως. Και υπάρχει ελπίδα. Συναντήσαμε εκεί ανθρώπους στη Σύρο, εργάζονταν 300 άνθρωποι και σήμερα ξεπερνάνε τους 1.500. Στην Λευσίνα εργάζονται σήμερα 400-500 άνθρωποι και ελπίζουμε και προσοκούμε, όχι ελπίζουμε, τα επόμενα 3 χρόνια θα δουλεύουν 3.000 άνθρωποι. Είδα εκεί στην επίσκεψη που κάναμε 40 παιδιά ηλικίας 15-25 ετών, τα οποία παρακολουθούν πρόγραμμα μαθητείας στη σχολή του ΑΕΔ και στη συνέχεια και στα ναυπηγεία, και μόλις ολοκληρώσουν τη διετή ή τριετή αντίστοιχα εκπαίδευσή τους, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροσυγκολητές και άλλοι, θα δουλέψουν εκεί. Και ήδη παίρνουν 650 ευρώ κατά τη διάρκεια της μαθητείας και στη συνέχεια η μισθή εκεί, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ρωτήσαμε, είναι μισθή η οποία είναι αρκετά σημαντική, της τάξης των 2 και 3.000 ευρώ το μήνα μαζί με τις υπερορίες. Αυτά τα παιδιά θα φεύγανε στο εξωτερικό. Αυτά τα παιδιά είναι από την γύρω περιοχή Ελευσίνας, Ασποπύργου, και τώρα έχουν μια ελπίδα. Να πώς δημιουργείται η ανάπτυξη, να πώς μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Σήμερα το καλώδιο, το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο θα συνδέσει ένα γιγαντιαίο πάρκο ανεμογεννητριών, υπεράκτιο υλικό πάρκο στην Καλιφόρνια της Αμερικής με την υπηρετική χώρα εκεί, κατασκευάζεται ή θα κατασκευαστεί από μια ελληνική εταιρεία, την Βιοχάλκο, η οποία μάλιστα έχει πάει εκεί και θα κάνει και εγκαταστάσεις εκεί για να παράξει καλώδια. Σήμερα η Βιοχάλκο κατασκευάζει υποθαλάσσια καλώδια και όχι και πολλά καλώδια άλλα βέβαια, υπέργεια, τα οποία εξάγει σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Είναι μια από τις 3-4 στον κόσμο εταιρείες οι οποίες έχουν αυτή την εξειδίκευση. Σήμερα στην Ελλάδα ο Μυτιληναίος, που παράγει, παίρνει το βοξίτι, παράγει αλουμίνα, την αλουμίνα, αλουμίνιο, το αλουμίνιο, προφίλ αλουμινίου και συνέχεια έχουμε κουφώματα, όλη η αλυσίδα αξίας στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει και παράγει πιλωτικά γάλλιο. Ένα από τα κρίσιμα υλικά, κρίσιμες πρώτες ύλες, αυτά τα critical raw materials, τα οποία έχει η χώρα μας και μάλιστα έχουμε κάνει ήδη κινήσεις ώστε να αρχίσουμε να τα παράγουμε κιόλας. Σε πιλωτικό στάδιο και στη συνέχεια σε βιομηχανική παραγωγή. Η Ελλάδα μπορεί, αυτό θέλω να σας πω, μπορεί. Το έχει κάνει. Και η Ελλάδα μπορεί να το κάνει σε όλους τους τομείς. Στη φαρμακοβιομηχανία εξάγουμε φάρμακα σε πάνω από 140 χώρες. Λίγοι ξέρουν ότι το 10% των γενώσιμων στην Ευρώπη καλύπτεται από ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λήψεις σε φάρμακα τα οποία είναι αναγκαία για τον οικοκυριό, για τους ασθενείς, ενώ η Γερμανία έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλεται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία που παράγει φάρμακα σε πολύ χαμηλές τιμές και καλύπτουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε σε κάθε τομέα έχουμε βιομηχανίες, λιγότερες ή περισσότερες, στους ημιαγωγούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 20 εταιρείες οι οποίες σχεδιάζουν ημιαγωγούς. Και θέλουμε να τις στηρίξουμε μέσα από το Chips Act
και μέσα από την μικροηλεκτρονική προγράμματα που αναπτύσσουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και θα εστιαστούμε σε κάποιους κλάδους. Γιατί πάντα τα κάνουμε όλα, αλλά πρέπει να εστιάσουμε. Και ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι? Η μικροηλεκτρονική και ο σχεδιασμός, τα design centers, σε ημαγωγούς είναι κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε μόνιμα. Η στήριξη της βιομηχανίας με νέα κίνητρα και νέα καθεστώτα στους αναπτυξιακούς νόμους επίσης είναι κάτι το οποίο σχεδιάζουμε επικεντρωμένα στο manufacturing, στην βιομηχανία τροφίμων, στη μεταποίηση τροφίμων και στη βιομηχανία μετάλλων. Επίσης, σύνδεση έρευνας καινοτομίας με την παραγωγή, όχι έρευνα για την έρευνα. Βγήκαν κάποια στοιχεία. Έδειξα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακοινώθηκαν πριν 1,5 μήνα. Η Ελλάδα, λέει, τα τελευταία 10 χρόνια είναι η πρώτη χώρα σε ανάπτυξη, σε αύξηση των δημόσιων δαπανών για έρευνα και καινοτομία. Και σε απόλυτους αριθμούς έχουμε βρεθεί στην 6η θέση στην Ευρώπη. Σε χρήματα, σε συμμετοχή του δημοσίου, σε δημόσια δηλαδή, σε δημόσιες επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία. Πώς αυτό συνδέεται με τη βιομηχανία? Το νέο ερευνό καινοτομό θα είναι αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα. Θα έχει ποιοτικούς στόχους, μπορεί να έχει καθυστερήσει λίγο. Γιατί όμως έχει καθυστερήσει, καθηγητά μου? Γιατί θέλουμε να το βελτιώσουμε. Θέλουμε η έρευνα να παράγει, να το πω καλύτερα, να διασυνδέεται με τη βιομηχανία και την αγορά, ώστε τελικά να αποσκοπεί στην δημιουργία είτε προϊόντων καινοτόμων είτε υπηρεσιών καινοτόμων. Και γι' αυτό θα έχουμε και κάποια αντικειμενικά, θα σας ανακοινώσω σε λίγο καιρό, αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία θα αποδεικνύουν, είτε αυτό μπορεί να είναι μέσα από προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, για παράδειγμα κάποιες πατέντες, είτε μπορεί να είναι προϊόντα TRL4 ή 5, τα οποία αυτά θα αποδεικνύουν ότι τελικά η έρευνα η οποία έγινε κάπου αποσκοπεί και κάτι έφτιαξε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν στα προηγούμενα προγράμματα. Τώρα σιγά σιγά τα ενσωματώνουμε, γιατί για να έχουμε αποτέλεσμα, για να πιάσουν τόπο τα χρήματα που δίνουμε. Ψηφιοποίηση. Έκανε πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά ο Κυριάκος Πυριακάκης, τώρα είναι ο Δημήτρης ο Παπασεργίου. Η ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, του κράτους μας, η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, η οποία γιγαντώθηκε την περίοδο της πανδημίας, έδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει. Και όχι μόνο αυτό, έδειξε ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα. Και έτσι όταν πήγαινα στη Γερμανία ή ακόμα και στην Αμερική και βγάζαν κάτι παλιόχαρτα για να δείξουν ότι έχουν κάνει εμβόλιο, εμείς δείχναμε το κινητό μας. Και στη Γερμανία δεν δείχναν το κινητό τους, δείχναν κάτι χαρτιά. Για να καταλάβουμε πόσο μπροστά μπορούμε να πάμε αν θέλουμε. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και να υπάρχει το σχέδιο και βεβαίως να υπάρχει και η ομάδα για να τα υλοποιήσει. Και δόξα τω Θεώ, αυτή η κυβέρνηση έχει καλή ομάδα, αλλά πάνω απ' όλα έχει καλό προπονητή. Και έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω και σας κουράσω, μέσα από αυτά, μέσα από την έρευνα και την καινοτομία, μέσα από τα κίνητρα, μέσα από τις υποδοχές που θα οργανώσουμε για να έρθουν νέες επενδύσεις, μέσα από την επικέντρωση στους βασικούς κλάδους της οικονομίας μας, δημιουργούμε μία χώρα η οποία θα μπορεί να προσφέρει αυτό το οποίο είναι ζητούμενο για κάθε κυβέρνηση. Καλές συνθήκες διαβίωσης, συνθήκες ευημερίας για όλους και όλες, χωρίς αποκλεισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ.